Κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχες, κύριε πρώην βουλευτές, κύριε Διοικήτρια, κύριοι συνυποψήφοι, συμπατριώτησες και συμπατριώτες, κλείνει σήμερα μια γεμάτη προεκλογική περίοδος. Είμαστε εδώ για να διαβάσουμε μαζί την τελευταία σελίδα ενός κεφαλαίου δύο μέρες πριν τις εθνικές εκλογές. Το κεφάλαιο Γραβενά. Είναι συγκινητική η σημερινή παρουσία σας εδώ. Μετά από μια γεμάτη και συνάμα πολιτισμένη προεκλογική περίοδο, όπου είχα τη χαρά να σας γνωρίσω όλους, από κοντά, να σας φίξω το χέρι με όλη μου την καρδιά, με όλο μου το είναι, στη βάση της πραγματικής σχέσης που δημιουργήσαμε. Μου δίνετε χαρά, μου δίνετε δύναμη, μου δίνετε αισιοδοξία. Ποιο όριμη, ποιο οργανωμένη, ποιο ενημερωμένη. Για δεύτερη φορά βρίσκομαι δίπλα σας για να οδηγήσουμε τον τόπο αυτό στο μέλλον. Είναι ο τόπος αυτός που μας διατάσσει επιτέλους να ασχοληθούμε σοβαρά μαζί του. Είμαι εδώ για να ζητήσω τη δύναμή σας. Να το κάνω χωρίς ενδιασμούς, χωρίς δραμάτια, χωρίς εμπόδια. Ναι, θα προσπαθήσω. Και ναι, μαζί δεν θα καταφέρουμε. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να δηλώσουμε ότι την Κυριακή η πατρίδα μας συνεχίζει να βαδίζει στην ευρωπαϊκή πορεία χωρίς προβλήματα. Χωρίς επιστροφή στο παρελθόν. Χωρίς φόβο για το μέλλον. Την Κυριακή ο λαός της μονοεδρικής των Γραβενών με την ψήφο του θα δώσει τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη να συνεχίσει το επιτυχημένο κυβερνητικό του έργο. Και θα είναι για μένα μεγάλη τιμή η προοπτική σε μια σημαντική από πολλές απόψεις συγκυρία να εκπροσωπήσω τον τόπο μας στη Βουλή των Ελλήνων. Να εκπροσωπήσω όλους εσάς. Να γίνετε η δύναμή μου. Να γίνετε η φωνή μου. Είμαι εδώ γιατί πιστεύω στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Είμαι εδώ γιατί η πολιτική του δεν είναι το φεγγίδι της αριστερής ιδεολειψίας. Είναι των ανθρώπων της δουλειάς και της παραγωγής. Της παραγωγής την οποία εγώ πιστεύω. Είναι των νέων που φιλοδοξούν να κάνουν τους γονείς τους και την Ελλάδα περήφανους. Με σκληρή και συνεχή προσπάθεια. Μεταξύ ίσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ευρώ και δυνατή οικονομία. Και όχι των παγαλάκητων που καταστρέφουν για πλάκα περιουσίες, αυτοκίνητα και υδρότα δεκαετιών βιοπάλης και προκοπής με τοπικά νομίσματα τύπου τίμητα. Αγαπημένοι μου συντοπίτες, στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού μας του Κυριάκου Μητσοτάκη είπα χωρίς δισταγμό το μεγάλο ναι στο καθήκον που με καλεί να υπηρετήσω. Προέρχομαι από οικογένεια που ξέρει πολύ καλά τι θα πει εργασία. Τι θα πει βιοπάλη. Προέρχομαι από οικογένεια που ξέρει πολύ καλά τι θα πει καθημερινότητα, τι θα πει συνεργασία, τι θα πει πρόβλημα. Στην έκανη ζωή μου επιβεβαιώθηκε πλέον η δύναμη του πρωινού ξυπνήματος πριν το χάραμα και η δύναμη της επαγγελματικής επιβίωσης στο σκληρό ανταγωνισμό της αγοράς. Προκειμένου να καταφέρω σήμερα με πεντακάθαρο πρόσωπο, με ξεκάθαρη βούληση να είμαι δίπλα σας. Και να ζητάω την ψήφο σας για να την επιστρέψω ως έργο. Και είμαι σήμερα εδώ, κοιτώντας σας τα μάτια, να ζητάω την ψήφο σας και να σας καταθέτω το πρόγραμμα και τις προτεραιότητές μου. Προτεραιότητά μου είναι ο πρωτογενής τομέας μας. Γιατί σε τέτοιο τόπο γεννηθήκαμε. Αυτή είναι η δύναμή μας. Με τα προϊόντα μας, τυριά, κρέας, κρασιά, μέλι, ρεβίθια, μήλα, φασόλια, ρίγανη, τσάι, αλεύρι, μανιτάντια και τόσα άλλα, θα μεταφέρουμε τα Γραβενά μας στο τραπέζι του διεθνούς καταναλωτή. Ναι, θα πάρουμε και την υπεραξία που έχουν τα προϊόντα μας. Γιατί θα πιστοποιήσουμε τους ισχυρισμούς γεύσης, θρεπτικών συστατικών και υγείας με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Στόχος μου, να καταφέρουμε στις παγκόσμιες αγορές να πουλάμε μικροσυσκευασμένα προϊόντα και όχι τσουβαλάτες πρώτες ύλες.
για να τονωθεί το οικογενειακό, γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα με όρους σταθερής και σίγουρης αμοιβής. Είμαι βέβαιη, κυρία Ζουτούμπο, ότι θα τους προτεραιοποιήσουμε και μαζί με τη δημιουργία μικρών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στις γεωργικές και κτηνοτροφικές μας εγκαταστάσεις. Είμαστε εδώ σήμερα για να κρίνετε ποιος είναι ο ικανότερος να σας εκπροσωπήσει. Και εγώ ως γυναίκα ένα έχω να σας πω. Οι γυναίκες έχουμε αναπτυγμένη ασυναίσθηση. Διεκδικούμε και κατακτάμε κάθε στόχο. Δηλώνουμε έτοιμες από καιρό να υπομισθούμε την πολιτική ευθύνη μέσα από τη ματιά της μητέρας, της συζύγου, της εργαζόμενης, της νοικοκυράς, της γυναίκας. Άλλωστε, η πολλαπλή μας ρόλη καθημερινά δείχνουν ότι γνωρίζουμε από διέξοδα, από άγχη, από αγωνίες, από προβλήματα. Όμως εξίσου γνωρίζουμε από πράξεις, από προσφορά, από ευαισθησία, από ανιδιοτελή αγάπη. Ως γυναίκα είναι τιμή για μένα να έχω επιλεγεί για τη θέση του υποψηφίου βουλευτή και έχω πάρει συνειδητά την απόφαση να συστρατευτώ με τα ιδεώδη, τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικά σε αυτές τις πολύ κρίσιμες επερχόμενες εκλογές. Έχω υποσχεθεί εξάλλου στον εαυτό μου πως αυτή η αναμέτρηση για μένα είναι απόφαση ζωής. Και θα σηκώσω μανίκια και θα πολιτευτώ με όλη τη γνώση και τις δυνάμεις μου για τα γρεβενά ή θα αποσυρθώ, καθώς είναι ανέντιμο ένας υποψήφιος να μην επιλέγεται από τους πολίτες και να συνεχίσει να το στρεφείται παρά την βούλησή τους. Για μένα λοιπόν είναι ή τώρα ή ποτέ. Σε μια συγκυρία χρονικά ιστορική. Ιστορική γιατί τα τελευταία χρόνια μετά την παγκόσμια πανδημία που βιώσαμε, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η θέση της γυναίκας ήρθε στο προσκήνιο με πολύ τραγικό τρόπο. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες εκατοντάδων περιστατικών και δεκάδων γυναικοκτονιών που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, αμφισβήτησαν τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία. Σήμερα περισσότερο από ποτέ η θέση της γυναίκας επιβάλλεται να ισχυροποιηθεί σε κάθε πτυχή της κοινωνίας, από τις μεγαλοπόλεις μέχρι και τις πιο μικρές κοινωνίες. Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διηγεί με τις γυναίκες, επιδιώκει στην κυβέρνησή του εισάξει ποσόσεις των φύλων. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι ιστορική συγκυρία για τα γρεβενά να εκπροσωπηθούν και να εκλέξουν γυναίκα. Και απευθύνομαι πρώτα σε όλες τις γυναίκες. Σε όλες εσάς που ζούμε μαζί καθημερινά. Σε όλες τις συντρόφους, τις συζύγους, τις μητέρες που αποτελούν τον πυρήνα της κοινωνίας μας. Σε όλες τις γυναίκες που κρατάμε τα σπίτια μας. Έχουμε συνέστηση, χωρίς όμως να μας δίνει την ευκαιρία να πράξουμε τα αυτονόητα. Σε όλες τις γυναίκες που μπορούμε να κατανοήσουμε τα πραγματικά προβλήματα, τις αγωνίες, τις ανησυχίες για μας, για τα παιδιά μας, για το μέλλον του τόπου μας. Πόσες από εσάς δεν σκέφτεστε καθημερινά σαν και εμένα το μέλλον των παιδιών σας, των παιδιών μας εδώ. Πόσες από εσάς σαν και εμένα δεν σκέφτεστε ότι πλέον πρέπει να εκπροσωπηθούν οι γυναίκες όπως πραγματικά τους αξίζει. Πόσες από εσάς σαν και εμένα δεν σκέφτεστε πως όλα αυτά που ζήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια με τις γυναικοκτονίες και τη βία πρέπει επιτέλους να τελειώσουν. Πόσες από εσάς σαν και εμένα δεν αγωνιάτε για τα επαγγέλματά σας, για τους πολλαπλούς σας ρόλους, στους οποίους καλείστε και μάλιστα τα απεξέρχεστε με επιτυχία. Τα γρεβενά, όπως και η χώρα, πρέπει να πάνε μπροστά. Μπροστά με γυναική εκπροσώπηση, μπροστά με Νέα Δημοκρατία, μπροστά με Πρωθυπουργό του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Και απευθύνομαι και σε όλους τους άντρες που θέλουν τα παιδιά τους να προοδεύουν, να βρίσκουν τις καλύτερες δουλειές, να μορφώνονται και να ευημερούν. Αλλά δεν έχουν καμία ευκαιρία για εξέλιξη αν εσείς οι ίδιοι από τις οικογένειες, από το σχολείο, από τη μικρή μας κοινωνία δεν τους τη δώσετε. Φίλες και φίλοι, ακούω όλους αυτούς τους
μήνες αριστολογία και μεγάλα λόγια για την επόμενη μέρα των εκλογών. Ξέρετε, είναι πολύ απλό το μοίρασμα των φυλαδίων, το χτύπημα στην πλάτη, η χειραψία για την ψήφο και την επόμενη μέρα να μην αλλάζει τίποτα. Όχι μόνο να μην αλλάζει, αλλά να πηγαίνουμε και προς τα πίσω. Να είμαστε ο φτωχός συγγενής. Αλλά όπως ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης με πολλή δουλειά και επιμονή άλλαξε την εικόνα του φτωχού συγγενή για τη χώρα μας στον κόσμο, την ίδια θέληση και την ίδια επιμονή έχω εγώ για τα Γραβενά και για όλο τον ομό μας. Είναι ανούσιο να συγκρίνουμε το έργο μας με την αντιπολίτευση. Τα πεπραγμένα μιλάνε από μόνο τους. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Και για μένα η πρώτη μέρα έχει ατζέντα. Και δεν είναι μόνο αυτά, αλλά είναι τα πρωταρχικά. Για να υπάρχει σοβαρή παρουσία και προσώπηση στη Βουλή. 4 θεματικές, 4 πρώτα βήματα, 4 διεκδικήσεις. Νομοτελειακά το πρώτο μέλημά μου είναι η υγεία. Η άψογη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών και του Κέντρου Υγείας Δεσκάτης με ενδιαφέρει και προηγείται, γιατί η καλή υγεία είναι η βασική προϋπόθεση για το οτιδήποτε. Αποτελεί προτεραιότητα η πλήρη στελέχωση και ο σύγχρονος εξοπλισμός προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλή μας υγεία. Η εξασφάλιση των παροχών υγείας με στόχο το άριστο αποτελεί προσωπικό στοίχημα. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του κράτους δικαίου, ο γρεβενιώτης πολίτης θα πρέπει να αισθάνεται και να είναι ασφαλής. Για να γίνει αυτό, ξέρω ότι και στο νοσοκομείο Γρεβενών και στο κέντρο Υγείας Δεσκάτης απαιτούνται ακόμα πολλά. Απαιτείται κυρίως η κάλυψη οργανογραμμάτων των δομών με τις ειδικότητες των γιατρών. Απαιτείται ιατροφαρμακευτικό υλικό και περαιτέρω υποστήριξη στο πλαίσιο της εξασφάλισης στην ιατρική επιστήμη όλων των δυνατοτήτων να παρέχει τη μέγιστη, σύγχρονη και τελευταία επίκαιρη ιατρική παροχή στους πολίτες των νομού Γρεβενών. Δεύτερη θεματική μου είναι η παιδεία, τα σχολεία μας και οι υποδομές τους, ώστε τα παιδιά μας, οι μαθητές μας, να μπορούν να φτάσουν ψηλά, παίρνοντας σωστά και ολοκληρωμένα όλες τις βάσεις από το σχολείο του νομού μας. Να μην κλείσουν άλλα σχολεία. Η ενίσχυση και η ανάπτυξη των πανεπιστημιακών τμήματων στο νομό μας είναι προσωπικό μου στοίχημα. Ακόμα οι δομές παιδείας και η σωστή λειτουργία τους είναι για μένα στόχος. Καμία έκπτωση στις δομές και στις υποδομές των σχολείων μας. Η δημιουργία σχολών δασικού και γεωκτηνοτροφικού περιεχομένου είναι ταυτόχρονα και αναπτυξιακή πρόταση. Θα ασχοληθώ και θα τις διεκδικήσω, γιατί μας ανήκουν. Προσωπικό μου στοίχημα ως τρίτος, ως άνθρωπος της αγοράς, είναι η τρίτη θεματική μου, η οικονομία του νομού. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται στη διαδικασία αλλαγής του κυρίαρχου κατά τα τελευταία 70 χρόνια παραγωγικού μοντέλου που στηρίχθηκε στην αξιοποίηση κοιτασμάτων λιγνίτης στην περιοχή Κοζάνης και Τολεμαΐδας Φλόρινας. Με το σχέδιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης επιχειρείται η μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με ανάδειξη νέων παραγωγικών πυλών του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. Για τον νομό μας είναι η χρυσή ευκαιρία να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική θέση της ΠΕ Γρεβενών. Και πώς, λόγω της σύγκλησης τριών μεγάλων οδικών αξώνων στον τόπο μας, της Εγνατίας, της Ε65 και της Ιόνιος Οδού, αλλά και της μελλοντικής υδροδρομικής σύνδεσης Κοζάνης Τρικάλων. Έτσι λοιπόν το αποτέλεσμα θα είναι η άρση της γεωγραφικής απομόνωσης, η ένταξη στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, η περιφερειακή πολιτική με προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του εναλλακτικού τουρισμού, η προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και η εφαρμογή επεμβάσεων για την άρση κοινωνικο-οικονομικής ανισότητας, η αξιοποίηση της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, η μεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, η ενίσχυση του δευτερογενούς τομέα. Ο βασικός στόχος είναι η αξιοποίηση της θέσης της ΠΕ Γρεβενών στον κόμβο των τριών οδικών αξώνων.
Έτσι, στόχος μας θα είναι να ιδρυθεί διαμετακομιστικό κέντρο για την εξυπηρέτηση των Δυτικών Βαλκανίων. Να συγκεντρώνονται και να αξιοποιούνται ενεργειακά τα αστικά στερεά απόβλητα από πολλές περιοχές της χώρας. Να βιομηχανοποιηθεί και να τυποποιηθεί η παραγωγή του πρωτογενούς τομέα μέσω της σύνδεσης επιχειρηματικών πάρκων. Να αξιοποιηθούν οι προοπτικές της ηλεκτροκίνησης. Να ιδρυθεί σύγχρονη αναπτυξιακή εταιρεία που θα αναζητά συνεχώς την κάθε επιχειρηματική ευκαιρία προς όφελος των κρεβενών. Φίλες και φίλοι, παράγουμε εξαιρετικής ποιότητας γεωργοκτονοτροφικά προϊόντα. Αναδεικνύοντάς το λοιπόν με όρους εξωστρέφειας και καλής εμπορίας, μπορούμε να πάρουμε από την αγορά την πολυπόθητη υπεραξία. Θα κινηθώ προς αυτή την κατεύθυνση, εξαντλώντας τις ευκαιρίες των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και φροντίζοντας τη γρήγορη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Συνεχίζουμε και κάνουμε τα αυτονόητα, όπως κάνουμε τα τελευταία 4 χρόνια, γιατί έτσι χτίζεται η ανάπτυξη. Τέταρτη θεματική μου, ο τουρισμός. Έχουμε ακόμη ένα δυνατό προϊόν που δεν αξιοποιήθηκε σωστά έως τώρα, αλλά θέσαμε τις βάσεις. Τον τουρισμό. Άλλωστε, ο νομός Κρεβενός στο παρελθόν έχει βραβευτεί και ο καλύτερος ευρωπαϊκός τουριστικός προορισμός. Ξεκινώντας λοιπόν από τον ορεινό όγκο, τον απαράμιλη ομορφιά στον ορεινό όγκο, το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας, τα μοναστήρια μας, τη λίμνη του Ιλαρίωνα, τη Βουνάσα, μπορούμε να πάμε τον τόπο μας ψηλά, κάνοντάς τον με σωστό τρόπο γνωστό, γιατί όχι και στα πέρατα του κόσμου. Συμπατριώτησες και συμπατριώτες, είμαστε ο καλύτερος τουριστικός προορισμός. Μπορούμε να ικανοποιήσουμε την τουριστική απέτηση όλων για χειμερινό τουρισμό, θερινό τουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό, μηχανοκίνητο τουρισμό, εκπαιδευτικό τουρισμό, κυνηγητικό τουρισμό, περιπατητικό τουρισμό. Και δεν έχουμε τουρίστες. Γνωρίζω καλά τις ιδιαιτερότητες του ορεινού όγκου, της Βασιλίτσας, του Σμόλικα, της Βάλια Κάλτα, της ζεστής κοιλάδας που πράγματι έχει μεγάλη ζεστή αγκαλιά για όλους. Τις μεγάλες προοπτικές της λίμνης του Ιλαρίωνα, του Όρλιακα, της Βουνάσας, των μοναστηριών, των μονοπατιών και των γεφυριών σε όλη την κρεβενιώτικη επικράτεια. Πρέπει να διαφημίσουμε τον τόπο μας. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους επαγγελματίες του τουρισμού με συγκεκριμένο τουριστικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για τον ομό Κρεβενών και την υλοποίησή του. Είμαστε ένας τόπος με πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά. Βλάχοι, κοπατσάρηδες, ντόπιοι, πόντι συνθέτουν τον πληθυσμό της ΠΕ Κρεβενών και όλοι αυτοί έχουν προσφέρει και συνεχίζουν να προσφέρουν στην πολιτιστική ιστορία του τόπου. Και σήμερα μην ξεχνάμε ότι είναι και η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων. Δύο κέντρα προετοιμασίας αθλητών. Ένα στο Δήμο Γραβενών, ένα στο Δήμο Δεσκάτης. Οι ορεινές, ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες ικανοποιούν στο έπακρο όλες τις προϋποθέσεις. Ήδη έχω έρθει σε κάποια επαφή με τον ευρωβουλευτή μας, τον κύριο Ζαγοράκη, και μου είπε ότι γίνεται, ότι μπορεί να μας βοηθήσει αν το θέλουμε. Και κάτι ακόμα, φίλες και φίλοι. Προτεραιότητα είναι η ενότητα των κρεβενιωτών, η ενότητα όλων των κατοίκων του νομού. Την ενότητα αυτή πρέπει να την εγγυηθούμε όλοι μας. Είναι η αναγκαία και ικανή προϋπόθεση για να πάμε μπροστά. Χωρίς αυτή δεν γίνεται τίποτα. Εγώ την εγγυώμαι. Είμαστε πολύ λίγοι για να θυμώνουμε και να ντρεπόμαστε μεταξύ μας. Όλοι μαζί λοιπόν. Ώστε τα πέφτα του Μετζόβου να θαυμάσουν τα βουνά των Γραβενών. Όλοι μαζί, ώστε ο τόπος από το Μέγα Σπύλο και την ωραία Σαμαρίνα, μέχρι τη μαγευτική Δεσκάτη και τα ωραία χωριά της Φιλιουριάς, να γίνει αξιοβίατος, με μια ζωή όμορφη, παραγωγική, προσαρμοσμένη στη σύγχρονη κοινωνία μας. Δεν είναι μόνο αυτά, ξαναλέω. Αυτή όμως είναι η μοναδική συγκυρία και ευκαιρία να αλλάξουμε τα πράγματα από τα θεμέλια και τα Γραβενά. Ο δρόμος προς την κάλπη θα πρέπει να μας φέρει στο μυαλό τρία πράγματα.
Ποιος έχει τη γνώση, ποιος έχει τον ορθό λόγο, ποιος έχει τη δυναμική να την εκδικήσει όλες όταν έγινε ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Οι πολίτες έχουν κουραστεί στη σημείο να λένε πως όλοι είναι ίδιοι και δεν αλλάζει τίποτα. Όχι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι και όχι τα πάντα αλλάζουν αρκεί δεν είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε την αλλαγή. Ζητώ τη στήριξή σας με την ψήφα σας. Σε αυτές τις εκλογές η ψήφο σας είναι καθοριστική. Είναι ψήφο ζωής. Είναι ψήφο που θα καθορίσει την ιστορία και το μέλλον των Βρεβενών. Είναι η ψήφο που θα μας πάει μόνο μπροστά. Είναι η ψήφο για να γυρίσουμε επιτέλους σελίδα. Είναι καιρός για τα Βρεβενά να στείλουν μια γυναίκα στη Βουλή. Γεννήθηκα, μεγάλωσα, έζησα, δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά και μεγαλώνω τα παιδιά μου εδώ. Είμαι νέα. Είμαι άφθαρτη. Είμαι γυναίκα με πολλαπλούς ρόλους. Είμαι δικηγόρος, είμαι γρεβενιώτησα, μα κυρίως πάνω απ' όλα είμαι μάνα τεσσάρων ενηλίκων παιδιών.